κριτήριο συγκεκριμένων υπουργών, οι οποίοι προεκλογικά το βγάλουν αυτό με συγκοινωνούντα λοχεία των δύο καθήλια αρμόδιων υπουργείων, προκειμένου και το χρησιμοποίησαν ως επιχείρημα ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να διαφυλάξουν τα θέματα της δημόσιας υγείας. Σαφέστατα ήταν ένα πολιτικό παιχνίδι και γι' αυτό εξάλλου ότι έχουμε οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που σας μιλάνε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη καταθέσει συνητήριες αναφορές καταπαντός υπευθύνου, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία πρέπει, ζητάμε δηλαδή... Ζητάμε ως πολιτικούς ενάγοντες πλέον να απεκοφηθούν στην ελληνική δικαιοσύνη και να δικαιολογήσουν τη συμμετοχή τους και τις παρεμβάσεις τους σε συγκεκριμένα γεγονότα. Ακόμη και ο γιατρός, ο οποίος συμμετείχε σε εκείνες τις επιχειρήσεις, έχει κληθεί να δικαιολογήσει το γεγονός ότι έσπασε την ανωνυμία και βέβαια καταστρατήγησε το ιατρικό απόρριτο. Και από εκεί και πέρα, μάλιστα, για να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω, επειδή βγήκε ο Υπουργός Υγείας και είπε ότι εγώ κατήργησα την κατάργηση της υγειονομικής διάταξης, και μάλιστα με επιχειρήματα, ήδη έχουν πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μη κυβερνητικές οργανώσεις, και καλούμε τον Υπουργό, ο οποίος είπε ότι αν με καλέσει την ελληνική δικαιοσύνη και μου πει ότι αυτό είναι κατακτηστικό και ότι πραγματικά θα πρέπει να αποσυρθεί η υγειονομική διάταξη, θα την αποσύρω. Και αυτή τη στιγμή έχουν καλέσει τον Υπουργό Δικαιοσύνη, πραγματικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για να μπορέσει πλέον και αυτό στα αστικά δικαστήρια να ληφθεί. Επομένως, ένα πολιτικό παιχνίδι. Να μου επιτρέψετε να σας πω ότι ο κύριος Λοβέρδος, για τον οποίο αναφερθήκατε στην πρώτη κύριος της ερώτησης, ήταν αδιάβαστος. Τέλειος αδιάβαστος. Άσχετα πράγματα, είπε σε άσχετο χρόνο. Το δεύτερο, το οποίο είπατε για το θέμα του κερνό, μιλάτε για τον αριθμό των ανθρώπων που παίρναν στη γραμμή για να ρωτήσουν. Υπήρχε ισχυρισμός ότι μολύνθηκε συγκεκριμένος αριθμός ατόμων, αν θυμάμαι καλά, οι 3%. Κοιτάξτε, δεν υπήρξε κάτι. Νομίζω ότι είναι αστόχημα απολύτω. Απλά πάντα λέμε στον κόσμο το στοιχείο της συνεχθήνης και ότι δεν πάει στην επίσκεψη χωρίς καπέλο. Επαγγελματίζοντας αυτή την εποχή. Τώρα το τρίτο θέμα, το οποίο ήταν το Al Jazeera, το διέψευσα εγώ προχθές μιλώντας μαζί τους. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν είπαμε ποτέ και δεν ισχυριστήκαμε οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι πάνε άνθρωποι και κολλάνε. Και το ίδιο και ο κύριος Ραζανάς, διορθώνοντας μια παλιότερη άστοχη δήλωσή του, και σήμερα πάει το έβαλε σε κάποια τάξη. Δεν είναι. Ένας μικρός αριθμός ίσως να παρασύρθει, αλλά δεν εκτιμάται και δεν αξιολογείται αυτό το πράγμα επιδημιολογικά, ούτε κοινωνικά. Οι ισχυρισμοί των αντρών, οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο όταν είδαν τις φωτογραφίες των γυναικών κτλ. Και αυτό το οποίο επικαλέστηκε το κερνό, αλλά δεν το τεκμηρίωσε στην στοιχεία, δεν υπήρχαν τέτοια στοιχεία από τις τηλεφωνικές γραμμές, μας οδηγεί σε ένα σημείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούγεται. Ότι τελικά η προστασία μας είναι θέμα ατομικής ευθύνης. Είναι θέμα ατομικής ευθύνης. Και αν αυτοί οι πελάτες είχαν πληρώσει έστω και ένα ευρώ παραπάνω για να κάνουν τις 6 φορές προφύλαξη, αυτοί οι ίδιοι ευθύνονται. Και δεν ευθύνεται καμία γυναίκα η οποία μπορεί να είναι είτε χρήστρια και βρίσκεται κάτω από την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών, είτε είναι μια γυναίκα η οποία διακινείται και πιέζεται από τους διακινητές της να κάνει σεξ ακόμη και χωρίς προφύλαξη, δεν είναι ούτε συνυπεύθυνη, ούτε αυτή η οποία μεταφέρει τον ιό του HIV, όπως ισχυρίστηκε ο τέος Υπουργός Υγείας, στα σπίτια των άμυρων ελληνικών οικογενειών. Να προσθέσω ότι βροχή έπεσαν οι αθωτικές αποφάσεις για τις γυναίκες που συνελήφθησαν και κρατούνται, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που μου έχουν δώσει εδώ οι οργανωτές, ελάχιστα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συγκεκριμένα 5 μετρημένα μέσα στα εκατοντάδες ελληνικά αναπαρήγαν ξεκάθαρα την είδηση των 5 των αθωτικών αποφάσεων, έπονται και άλλες, προφανώς το σκεπτικό θα είναι ίδιο, σε σχέση με τον καταιγισμό της
είδηση της και της δημοσιοποίησης των ταυτοτήτων των συγκεκριμένων γυναικών που συνελήφθησαν. Thank you.